και η Εκκλησία. Εγώ λέω κάθε Κυριακή πρωί. Έρχεται λοιπόν, έρχονται οι άνθρωποι με σεβασμό φαντάζομαι να ακούσουν τον Λόγο του Θεού και να σκεφτούν τι κακό έχουν κάνει μες τη βδομάδα. Να ακουστεί λοιπόν ότι η χειρότερη αμαρτία είναι να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχει χειρότερη αμαρτία. Ακόμα και όταν μιλάω καμιά φορά και λέω ότι οι 10 εντολές που λέγαμε παλιά είναι μόνο μία, που λέει μόνο μία, μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θες να σου κάνουν, τι μου μιχεύεις, σου φωνεύσεις, όλα αυτά δεν θες να τα κάνουν, τέρμα, μία είναι. Και το κομμάτι αυτό, ας πούμε, που δεν θες να σου κάνουν αυτό που να κάνεις, αυτό που δεν θες να σου κάνουν, τότε θα έπρεπε, ας πούμε, το πρωί να αναφέρεται και οι άνθρωποι που έρχονται στην εκκλησία να λένε ότι στους παππούδες, πού πάτε, ας πούμε, και έχοντας πιει καμιά τσιγκουδιά, μπορεί να βάλετε λιμένα τα εγγόνια ή ακόμα και πίσω στην καρότσα. Πού τα πας, ρε ανθρωπέ μου, πού τα πας, βρε παππού μου. Πού τα πας, ανθρωπέ μου, οικογενειάρχη μου, τα παιδιά έτσι. Πού τα πας, δηλαδή. Αν το αυτό ακουστεί από το στόμα του ιερέως που κάνει τη λειτουργία εκείνη τη στιγμή, θα βοηθηθεί σημαντικά.